Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από την κούνια με την οποία άλλοτε διασκέδαζαν αμέριμνα παιδιά. Τα παιχνίδια είναι κρυμμένα κάπου ανάμεσα σε αγριόχορτα που έχουν θεριέψει και ο χώρος παραπέμπει περισσότερο σε ζούγκλα παρά σε παιδική χαρά. Η εικόνα προκαλεί θλίψη στους κατοίκους της Καλυθέας Ηρακλείου. Ήταν η πάρκο, αυτή ήταν η χρησιμότητα που θα είχε. Εδώ είχαμε ένα πολύζυγο, είχαμε τσουλήθρες για τα παιδιά, τα πήρε ο Δήμος για να τα επισκευάσουν και καλά, δεν τα ξαναφέρανε ποτέ. Θα μπορούσε να αποτελεί έναν παράδεισο για τα παιδιά να χαρίζει ανέμελες στιγμές και οι γονείς να χαλαρώνουν κάτω από την δροσερή σκιά των δέντρων. Ανταυτού, οι κατοίκοι παίρνουν τα παιδιά τους και πηγαίνουν σε άλλες παιδικές χαρές. Τα παιδιά εδώ δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν διέξοδο, το σχολείο είναι κλειστό. Παιδικές χαρές δεν υπάρχουν, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν. Θα πρέπει βέβαια και οι δημότες εμείς να δίνουμε λίγο σημασία παραπάνω. Ναι, θέλω. Πάνε κάτω σε λικαρασό. Φεύγουν από εδώ. Ναι. Κρίμα δεν είναι. Κρίμα είναι. Τι θα κάνουμε. Να τα καθαρίσουν. Έχουν καθαρίσει δρόμους και εδώ δεν έχουν αγγίξει. Τίποτα. Κερασάκι στην τούρτα, η καταστροφική δράση αγνώστων, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι. Εγώ απλά έστειλα χθες ένα email για να καθαρίσουν τα χόρτα, τα αγριόχορτα. Έρχονται βέβαια κάθε χρόνο τα καθαρίζουν, αλλά μέχρι και παλιότερα ο σύλλογος ήταν πιο δραστήριος και καθαρίζαμε το πάρκο. Οι χάρες τις σπάσανε. Διάφοροι που μαζεύονται εκεί τα βράδια, κατά διαστήματα και τζιγκάνοι έχουν μαζευτεί κάποιες φορές και μένουν εκεί. Είχαμε βάλει και μια ντουαλέτα. Τη σπάσανε και αυτή τη ρημάξανε και μαζεύονται πολλοί και διάφοροι και τα βράδια εκεί πέρα. Ακόμη και αν οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν για να βρουν την άκρη του νήματος και να ζητήσουν την παρέμβαση των αρμοδίων, το πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς βάζει φρένο σε κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της παιδικής χαράς. Δεν μπορεί ο Δήμος να το χρησιμοποιήσει, διότι είναι ιδιοκτησία της ΕΤΒΑ. Έχει παραχωρηθεί από το 1975 με κάποια χαρτιά ότι θα το χρησιμοποιεί σαν πάρκο. Όμως δεν το παραχωρεί. Ο Δήμος δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, δεν μπορεί να βάλει κούνιες για τα παιδιά. Όμως η υπομονή των κατοίκων έχει ήδη εξαντληθεί, αφού η ίδια εικόνα επικρατεί εδώ και χρόνια.